φίλε μου. Ανδρέα, ήρθα να σου ζητήσω μια χάρη και σε παρακαλώ μην την παρνηθείς. Για λέγε, για λέγε. Πρώτα να μου διαθέσεις για σήμερα μόνο αυτόν εδώ το χώρο. Και όλο το σπίτι αν το θες. Για ποιο λόγο όμως. Θέλω να μείνεις και εσύ εδώ. Και να με βοηθήσεις να παντρέψω τη χαριτωμένη κόρη σου με τον κύριο Αγρικογιάννη, που όταν πληροφορήθηκε τις χάρες της και τους ευγενικούς της τρόπους, καταφάνει από την ποντικότροπα του Δήμου Παραδεισθείων και μετάξω. Του δώσα λοιπόν την υπόσχεσή μου ότι θα πάω να τη δω. Να με δει βέβαια και εκείνη, και αν η συμπάθεια ήταν αμοιβαία, γιατί να μην φτάσουμε και ως το χώρο του Ισαΐα. Και τι έγινε, πήγες τελικά. Πήγε, πώς δεν έπει. Μετά από τρεις μήνες. Και τι αντίκρισαν τα μάτια μου, φίλοι πατέρα. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Κορμοστασιά, σαν άγαλμα του Παρθενώνα. Βλέμμα γλυκό και φωτεινό σαν ήλιος που ανατέλει. Μυαλός πυμφυροβόλο χωρίς ίχνος πονηριάς και με αφέλεια βρέφους. Σαν άγγελος ήταν γλυκιά και είχε τις χάρες όλες. Πως μοσχοβολά στη μέρη μου, αόρατο ένα άνθος. Έτσι και εκείνη. Το πιο όμορφο που γνώρισα, λουλούδι, ζούσε κάπου στην επαρχία, άγνωστη. Ο Ευκλήδης ποιητής. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Μην το γελάς. Ολόκληρη η Ασπασία είναι ένα ποίημα. Έπειτα φόλιασε στις καρδιές μας, μια αγάπη τέτοια. Πού είναι. Μπορείς να ανοίξω. Μόνο χωριάτικα ξέρουμε να λένε και Ρωμαίοι. Χωρίς ούτε μια λέξη φράγκη να τα σχολείσει. Πόσο δίκιο έχεις! Πού να ακούσεις την αρχοντούλα μας, είναι λεξικό ολόσωμο. Θα χάσεις το νου σου. Τα μισά της λόγια είναι φράγκικα και τα άλλα μισά ελληνικά. Και δεν μου λες, και δεν μου λες, ξέρει να παίζει την κιθάρα. Και το ρωτάς, καμιά δεν βγαίνει μπροστά της. Να σου πω. Είχα συναντήσει κάποτε στη σειρά μια όμορφη που βαστούσε κιθάρα και την τριγύριζε ένα νιό αποτυχιών και έπαιζε φλάουτο μαζί της και την κατάφερε. Και λοιπόν. Καλό δεν είναι όταν η αρχοντούλα μου βαρύ την κιθάρα να παίζω κι εγώ τίποτα. Καλό μόνο, αναγκαιότατο. Ξέρεις να παίζεις φλάουτο. Φλάουτο δεν ξέρω. Όμως μπορώ να βαρώ την καραμούτσα. Τι την καραμούτσα, βεβαίως. Εξαίρετα, θα κάνετε θαυμάσιο του έτο. Ωρε μάνα μου. Θα τη δουλεύουν την αρχοντούλα μου όλες οι αρχόντισες. Θα φροντίσεις βέβαια αμέσως μετά να της πάρεις και μία άμασα. Είστε σε έναν κόσμο υψηλό και πρέπει πρώτα να βγάλετε από πάνω σας τη σκουριά της ποντικότροπας. Αλλήμωνο αν κάποιος του κύκλου μας ή η αρχοντούλα μυριστεί στο χαιρετισμό στα λόγια σας τον ποντικότροπιώτη. Προσέξτε τους τρόπους σας, αλλιώς χαθήκαμε. Πάω να τις πω ότι ήρθατε. Τι κεραμίδα σου έπεσε στο κεφάλι, Αγρικογιάννη. Τώρα θα έρθει και θα περιμένει να δει κάποιον ντυμένο φράγκικα. Με τη μέση λυγιστή και με γαντάκια που δεν χωράνε στα χέρια μου. Πού να τα ξέρω όλα αυτά, χωμένο στην ποντικότροπα. Τι κοπλιμέντα να της πω, τι λογοπαίγνια, πώς να φερθώ. Τι στενοχώρια είναι αυτή. Τι είναι, Αγρικογιάννη. Τρέξα, αδερφέ μου, βόηθα με! Σα συνέβη, φίλε, σα βλέπω πολύ αναστατωμένο. Ο κυρατέρα, φίλε μου, ήρθε και μου μίλησε. Και λοιπόν. Και πήγε τώρα να φέρει τη διχατέρα. Και λοιπόν, μα δεν καταλαβαίνει, τώρα θα έρθει και εγώ θα στέκω σαν βρεμένη γάτα. Θα χάσω σαν γλάρα. Δεν θα ξέρω πώ να κουνηθώ, τι να τη πω, και εκείνη θα βάλει τα γέλια. Να χαρείς ψυχή μου, σώσε με. Τώρα έγινα ψυχή σου. Όταν ήμουνα στην ποντικότροπα όμως. Περασμένα, ξεχασμένα. Τώρα πρέπει να με βοηθήσεις. Να σου κάνω το δάσκαλο το λοιπόν. Και... Άκου την Ασπασία. Έλα τώρα. Άσε τα χωράτα. Την Ασπασία θα την πάρει ο κύριος γραμματεύς. Όπως ορίζετε, αφέντη. Όχι, μη μ' αφήνεις μάτια μου και βλέπουμε κατόπιν. Γιατί να μην είσαι γραμματεύς. Ας ήσουν τα σου φύλακας έστω η κλητήρα. Να σε κάτυρα αδερφέ και να θυσιάσω για χάρη στο γραμματέα του εφόρου. Μα τώρα βγάλε με από τον λάκκο που έχω πέσει, βγάλε με. Έχε χάρη που έχω τρυφερή καρδιά. Ας είναι. Τι θέλεις ακριβώς. Πρώτα απ' όλα να μου πεις πώς θα τη χαιρετήσω όταν τη δω. Ας κάνουμε μια πρόβα. Δεν μου λες, ξέρεις να φορεύεις. Άκου λέει, ξέρω χασα κορσέτα. Θα της πεις λοιπόν, Θεά εις Αφροδίτη, άφεσμε να γίνω Άρης,
Έσπλαχνε καρδιά, αν έχεις πάρε με. Αν δεν με πάρεις, ο φτωχός θα γίνω βόδι και θα γίνεις μακελάρης. Κοίτα να δεις, ούτε αυτά θα τα θυμηθώ. Αυτό μόνο θέλω να τους πω. Κυρία μου, σε θέλω. Με θες κι εσύ. Αυτό πώς μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Εντάξει. Κυρία, πες της. Εάν γίνω σύζυγός σας, ο παράδεισος θα μου ανοιχτεί. Του παραδείσου όμως, εσείς κυρία μου κρατάτε τα κλειδιά και την πόρτα τη χρυσή. Εσείς περιμένω να μου ανοίξετε. Τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα! Τίποτα από όλα αυτά. Σε θέλω, με θες κι εσύ. Αυτό μόνο, κάπως πιο ελληνικά. Τότε πες της, όλβιος κυρία μου, όστης. Τι όστης και όστης. Σε θέλω, με θες. Υπάρχει τρόπος να το πω πιο ελληνικά. Κανένας, φίλτατε. Τότε η μόνη λύση. Είναι ο Άρης ο Μακελάρης. Ακριβώς. Ο φτωχός θα γίνω βόδι και θα γίνεις Μακελάρης. Λοιπόν, σ' αφήνω να κάνεις μια πρόβα να ξαναθυμηθείς τους στίχους. Και εγώ πάω μέσα να τη φωνάξω. Πάρε με βόδι. Το στήθος μέσα, έξω κοιλιά. 1, 2, 3, μπουμ. Κουράστηκα. Χαιρέτα. Μαζί τα πόδια. Κι αν υδρώνω και αγωνίζουμε για καμιά σχημομούρα που δεν βλέπετε. Άμπα. Πάρε με βόδι, Άρης. 1, 2. Κυρία Γρηγοριάννη, ειδού η κόρη μου. Θάρρωσα, Γρηγοριάννη. Εγώ, κυρία μου, εγώ είμαι η Αφροδίτη και εσύ ο Άρης. Θα σε πάρω κι αν δεν θέλεις. Κι αν θελήσεις να με πάρεις, θα με κάνεις σαν το βόδι που το σπάζει ο Μακελάρη. Κάπως το ποδάρι της μου φαίνεται μεγάλο. Είναι ποδάρι αρχοντικό. Οι αρχοντίστες δεν έχουν τίποτα μικρό. Δηλαδή και η πρίκα της, όχι πως εγώ, αλλά ο λόγος του άφερε. Ησύχασε. Ας είναι, ας την πάρει. Πρίκα όμως, μην περιμένεις. Τα εισοδήματά μου στην Ποντικό, σε εκείνο το Τριέστη, ξέρετε. Μη ζορίζεσαι. Εγώ δεν ζητάω πρίκα. Μου αρκεί η ομορφιά της Ασπασίας στο σώμα και την ψυχή. Ενώ αντίθετα, για την πρίκα της Αρχοντούλας μπαίνω εγγύητης. Και τότε, καιρός δεν είναι να βγάλει πια την πόλη από το πρόσωπό της και να φανεί ο ίδιος. Προηγουμένως να συντάξουμε ένα συμβόλαιο και να το υπογράψετε. Α, καταφωνεί και ο συμβολαιογράφος. Παρακαλώ, κοπιάστε κύριε. Έχετε συντάξει το συμβόλαιο. Μάλιστα. Διαβάστε παρακαλώ. Σήμερον την τόση δίνους έτος κτλ. Εμφανιστέτε ας... Για να ξέρουμε σε την ώρα θα ταξιδέψουμε. Να, μια ημέρα επερνούσα παιδό με τον πατέρα της και έπεσε το μαντήλι της και έσκυψε και το πήρε. Και σε είδε. Όχι, γιατί εκείνη την ώρα εξουρίζουν. Όμως την είδε ο υπηρέτης μου και με το είπε. Άλλη μια ημέρα επερνούσα κι εγώ από το σπίτι της και επειδή εκλείστησα και έπεσα στη λάσπη, αυτή με είδε και ξεκαρδίστηκε από τα γέλια. Φωτιά, να κάψει τα μυαλά σου. Τι στο χάσεσαι λοιπόν, πώς θα το κάνουμε. Τι να στο χάσω, παιδί μου, από αυτά όπου με λες, αυτή σε αγαπά. Και έτσι λέω κι εγώ, διότι τι ανάγκη το να γελάσει όταν έπεσα στη λάσπη. Και βέβαια, άφησε λοιπόν και μου τη δουλειά πάνω μου και εγώ στη τελειώνω. Από τέτοιες δαβουλιές, ου, 40 την ώρα βγάλω από την τσέπη μου. Να σε δυο μάνα μου τελείωσε, και πάρε τη ζωή μου. Στο ζαβάλικο πως το έκανε η αγάπη. Να καιρός να βγάλουμε τον νίκη του σπιτιού. Μωρό καλά το πάγω όταν μέτρο η ζερδιά μου χούφτα πως παράδες θα πιάσω. Άκουσε τώρα Δάνα, στα πω κι εγώ. Είναι το πελάκουσα, παιδάκι μου. Και ύστερα με είπε, ή το παίρνω ή σκοτώνω με. Έτσι σε είπε. Να, λάβε και αυτό, να κάβεις ένα φουστάνι. Σπολάρι, παιδάκι μου. Και βγήκε και το φουστάνι. Θα βγάλουμε έφθαρο και το κοντογούνι. Ήθελε να με πει κι άλλα. Όμως τότε ήρθε ο πατέρας της και αυτή αισιόπησε και έφυγε. Λοιπόν, να πας και να την είπεις ότι την αγάπω από πεθαίνω. Ένεσου. Από μερικά μάλιστα λόγια του πατέρα της κατάλαβα ότι και αυτουνού η γνώμη κλείνει απάνω σου. Ανίδια, πώς το κατάλαβες. Καλά, ποια είμαι εγώ. Να, απ' έξω τον εψάρευσα και του λέγω. Αφέντη, είναι πια καιρός να πανδρέψουμε και την κοκονίτσα. Και αυτός μου λέει, δεν είναι καιρός ακόμη. Και με αυτό θα πει πως πίνει η γνώμη του απάνω μου. Παναγιά μου, τι βιάζεσαι. Γιατί λέει, οι νέοι σήμερα δεν ξέρουν άλλο παρά μοναχά χορούς και κλειστολίδια, σαν τις γυναίκες. Αλλά εγώ θέλω άνθρωπο να μπορεί να βαστάξει σπίτι, να είναι οικονόμος και γνωστικός. Και έχω, λέει, έναν εις το νου μου, και αν είναι θέλημα Θεού, αυτόν θα κάνω γαμπρόν. Εγώ τότε για να καταλάβω.
καταλάβω ποιον εννοεί. Του λέω, και από πού είναι αφέντη αυτός ο νιός? Και μου είπε ότι είναι από τη Φραγιά. Μα εγώ είμαι από τη Φραγιά. Ναι, ναι, έτσι το είπε. Και μου είπε ότι είναι και συγγενής ενός μεγάλου. Αχ, μου είπε και το όνομά του, μα το ξέχασα. Μη σε είπε του άρχοντος Καμινάρη. Ναι, ναι, Καμιλάρη. Όχι, δα Καμιλάρη, Καμινάρη. Ναι, ναι, Καμιλάρη. Και τον βλέπω, λέει, ότι είναι πολύ προκομμένο παιδί. Και αυτόν θα κάνω όγρον, αν θέλει ο Θεός. Μανούλα μου, κοίτα εδώ, μη χάνουμε καιρό. Μην έβγει άλλος και μας τα χαλάσει. Τρέξε ευθύς και μίλησέ του. Έλιωσου, έλιωσου, πιάσου τη δουλειά πάνω μου και μη σε μέλη. Να σε δυο, πήγαινε και φέρε με ευθύς απόκριση. Με τις χαρές σου, έχει γεια. Ανάθεμα την εκείνη που σ' αφαλόκοβε και δεν σε κεφαλόκοβε. Αμφιβολία δεν είναι πλέον. Με αγαπά και θα την πάρω. Απ' την άλλη μπορεί και να σκοτίζει λίγο το μυαλό η πετέρα. Κι όσοι τυφλώνονται να πέσουν στα τάρταρα. Δεν πάνε να είναι και πάραθρο. Ό,τι και να είναι, εμένα η σημερινή πετέρα θα με πάει στον παράδεισο. Μόνο που δεν βρίσκω την πύλη που θα διαβώ για να συναντήσω τους αγγέλους μου. Τόσο στόρυβος και κανείς δεν ακούει. Πρόσεχε. Τελειώσανε οι σκάλες. Τώρα είναι ίσομα. Να μια πόρος. Βάρος. Μη φοβάσαι. Εδώ είσαι μικρό. Την ανεβήκατε τέλος πάντων αυτή τη σκάλα. Ουφ, με πολύ κόπο και μόχθο. Θεέ μου, πού βρισκόμαστε. Θεία μου, μακάρι να ξέρα. Λίγο φως να υπήρχε θα το ξέραμε. Ο ανιψιός σου που ήρθε πρώτος έπρεπε να ξέρει. Ο ύψιστος φταίει, θεία μου, που δεν με έκανε ούτε γάτα, ούτε κουκουβάνια. Κύριε Βλασφημής, εκείνος τα πάντα εν σοφία επίησε. Εν τι αυτή περίπτωση κακώς κάνει και παραπονιέται η θεία. Μα τι κατάσταση είναι αυτή! Θάλασσα, δηλίζανε, θάλασσα! Με πιστεύεις έτσι δεν γίνει. Άντε, με δείτε! Τώρα θα το έξω, δίνει τρώ! Λοιπόν, μου λες, παίρνω πίσω κάθε παραμύδες και κάθομαι και στη στιάχνω με κόλικο σκόρδο λεμονάκι και ρίγανη, τις περιχύνω με αγρόλαδο μανιάτικο και τις στέλνω στο φούρνο. Παλαμίδα το όνειρο. Παίρνω και μια ρετσίνα γιωματάρι, σκέτη φωτιά και σου πατάω ένα φαγί που κοντεύω να σκάσω, κύριε Στέλνη. Το ότι, κύριε Βερούλε, καθόλου είναι αυτή στην έκταση. Η παλαμίδα ή της είναι ηχθής, υδρόβιος, τερωτός. Να κάνεις καλά, δεν είναι, αλλά θα σου πας τα μούτρα. Αυτό νομίζω το καπέλο. Πίπι, πίπι, θα αλλάξεις το καπέλο του κυρίου. Σου είναι ένα διάβολος αυτός τετραπέρα. Αφήστε, αφήστε, δεν έχει τίποτε. Για πέτα να έχει. Τι μάνα, τι μάνα! Μάνα, μίλα, τι μάνα! Μάλιστα, είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ο αέρος. Το μέσο για να γελάει κανείς και να παίζει. Δεν σπινείς. Νομίζω ότι αυτός που παίζει με τον έρωτα παίζει εν ούπεκτης. Πώς είπατε, κύριε! Πώς είπατε, κύριε! Κύριε, είστε προσεκτικότερος της εκφράσης. Όταν μιλάτε σε μια δεσποινίδα. Σπινείς με. Τα λόγια είναι περιτά. Να σου πω, Μαρικά. Συγγνώμη, Δεσποινής μου, αλλά... Με συγχωρείτε, κύριε. Περίεργο. Αλλά τι τους είπα. Τους είπα ότι αυτός που παίζει με τον έρωτα παίζει εν ουπεκτής. Αστειεύεται δηλαδή με πράγμα σοβαρό. Αυτές είναι οι αριστοκράτες που θαυμάζουν στον υφοπάζαρο. Για να δούμε πώς θα εξελίξουν τα πράγματα. Καλά, είναι αδερφιά σου, λέω. Είναι αγρίκος ο άνθρωπος. Και βλάκα είναι, αλλά μην λες τίποτα γιατί θα γίνει σκάνδαλο. Ο Νερουλός να φάει μπρόκολο! Σηκώνεται και φεύγει από το σπίτι και μόνο που θα μυρίσει μπρόκολο! Θεέ μου, τι μάρτυρα! Από την απόψη είναι! Αμέσως, παπά! Τι είναι πάλι τσιπί! Ζάχαρη! Τι! Ζάχαρη! Στο κουλάκι με το κουτί! Με συγχωρείτε μια στιγμή, κυρία Στέλνου μου! Ένικο, κυρά μου! Με ελεύθερα, κυρία μου! Ουφ, ανέβλεσε επιτέλους! Στενέ! Στάζει αμαγάς! Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ! Να αναχωρήσω με εμάς ως αδύνατο. Δεν θέλω να παρεξηγηθούμε. Τι άνθρωπος, Θεέ μου, τι άνθρωπος. Θεία μου, δεν αμφιβάλλω ότι εδώ μέσα πλέεται σε πελάγια ευτυχία. Μη στο ρεύμα τη ζωή μου, φιλιατίνα σαν...
κάνουμε για τα μικρά. Βλέπεις εκεί τη βρώμα. Δεν έχασε την ευκαιρία, του ρίχνει κι αμέσως. Δεν τη βλέπω, Στάση, και θα στη συγκυρίσω εγώ. Πάμε κοντά, δεν τους αφήσουμε να μιλήσουν. Αν με συγχωρείτε, έτσι όπως την υποδεχθήκατε, νόμιζα ότι έρχεται από ταξίδι. Α, έτσι το έχουμε εμείς στην οικογένειά μας. Είμαστε πολύ αγαπημένοι όλοι οι συγγενείς. Θυσιαζόμαστε ο ένας για τον άλλο. Είναι στενή η συγγενή σας. Πρόσωπο. Καλή είναι η κόρη της πρώτης με ξαδέλφης. Ωραία, κοπέλα. Αχ, να της έλειπε όμως, κυρία Στένο μου, η ομορφιά, γιατί αυτή της έφαγε το κεφάλι. Γιατί? Γιατί, λέει, την επολιόρκησαν μικρή και μεγάλη. Τρέξε λοιπόν από εδώ, τρέξε λοιπόν από εκεί ένας λιμοκοντόρος. Αχ, να δεις πώς τον έλεγανε. Κατίνα, πώς τον έλεγανε αυτόν, έλα πιο κοντά. Ποιον? Τον από αυτόν, καλέ της Πρόσος. Α, το Μιχαλάκι, λέει. Ο Μιχαλάκης, το ξελογιάζει λοιπόν, λέτε.